Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία στο Μαρκόπουλο. Είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός παιδιού 3 ετών από πυροβολισμό στο κεφάλι. Πίσω από το περιστατικό φαίνεται ότι κρύβεται βεντέτα μεταξύ οικογενειών Ρωμά που έμεναν σε καταβλισμό στην περιοχή. Οι δράστες φαίνεται να είχαν στήσει καρτέρι στην οικογένεια του άτυχου παιδιού. Στο σημείο της τραγωδίας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Αλέξανδρος Γίγος, για να μας ενημερώσεις, Αλέξανδρε. Ράνια, το αγοράκι βρισκόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου. Μέσα ήταν και η μητέρα και ο οδηγός ήταν ο πατέρας του. Λίγα μέτρα όμως από το σπίτι φαίνεται να τους είχε στήσει, όπως είπες και εσύ, καρτέρι, μια άλλη ομάδα Ρωμά που ήταν και αυτή μέσα σε αυτοκίνητο. Άρχισαν να πυροβολούν. Θέλω να σου πω ότι οι σφαίρες πρέπει να έπεφταν βροχή και μάλιστα η σήμανση εντόπισε τουλάχιστον 20 κάλικες στο σημείο που έγινε η τραγωδία. Μία από τις σφαίρες πέρασε το πίσω τζάμι του αυτοκίνητου και βρήκε το κεφαλάκι του παιδιού. Αρχικά οι γονείς του παιδιού πήγαν στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και από εκεί με συνοδεία γιατρού εσπεσμένα στο παιδόν. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο των διασωστών όσο και των γιατρών του Αγαλαία Κυριακού, επί 45 λεπτά να σου πω ότι του έκαναν κάρπα, το παιδί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Οι δράστες εξαφανίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ πληροφορίες του Στάρ αναφέρουν ότι έχει υπάρξει και κατά το παρελθόν συμβάν μεταξύ των δύο οικογενειών. Ασύλληπτη η τραγωδία, Αλέξανδρε, με ένα μικρό παιδάκι μόλις 3 ετών να χάνει τη ζωή του. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση τώρα, με άρωμα τρομοκρατίας, στην καρδιά της Αθήνας. Στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, που σχεδόν ισοπεδώθηκε από την έκρηξη, βρέθηκαν δύο πιστόλια που εξετάζονται στα εργαστήρια της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ξεψαχνίζουν και το παρελθόν δύο γυναικών, που συνδέονται με το σπίτι και είναι γνωστές στις αρχές. Οι αστυνομικοί αναζητούν επίσης περισσότερα στοιχεία για τον άνδρα που διαμελίστηκε, κρατώντας τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που εξεράγει. Ο Παναγιώτης Μπούσιος έχει τις πληροφορίες. Παναγιώτη. Καλά, μέσα στη Μεριδάνια, να σας πω λοιπόν ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για την υπόθεση. Μάλιστα, προσπαθούν οι αστυνομικοί να βρουν πρώτα απ' όλα την ταυτότητα του βομβιστή, ο οποίος διαμελίστηκε. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εύκολο, καθώς πρέπει να σου πω ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αρχές, δεν ήταν συσημασμένος και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή παραμένει να είναι ο άγνωστος Χ στην υπόθεση. Επίσης, οι δύο κοπέλες οι οποίες ήταν μέσα στο διαμέρισμα, η μία η οποία τραυματίστηκε και η άλλη η οποία είχε τα κλειδιά, έχουν απασχολήσει τις δύο αρχές για περιπτώσεις, για υποθέσεις του αντιξουσιαστικού χώρου. Τώρα, από την έρευνα πρέπει να σου πω, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσης και η εκρηκτική ύλη. Θεωρούν κάτι πολύ σημαντικό οι αστυνομικοί να βρουν την ποιότητα της εκρηκτικής ύλης. Αυτό θα τους δώσει ενδεχομένως πάρα πολλά στοιχεία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και βέβαια οι χαμένοι όλοι σε αυτή τη υπόθεση είναι και οι κάτοικοι της περιοχής που πάρα πολλά διαμερίσματα εξαιτίας του ισχυρότατου εκρηκτικού μηχανισμού έχουν υποστεί ζημιές. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Παναγιώτη. Επεισοδιακή ήταν, κυρίες και κύριοι, η κατάληψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από εποχικούς πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν για τις συμβάσεις τους. Δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση χημικών εντός του κτηρίου. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύο πυροσβέστες και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος μας ενημερώνει. Γιάννη. Ράνια, να ξεκινήσουμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Για δεύτερη μέρα βρέθηκαν στους δρόμους οι εποχικοί πυροσβέστες. Έκαναν λοιπόν από το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Ήταν μαζική και σήμερα η συμμετοχή των εποχικών πυροσβεστών. Δεν είχαν όμως τα έκτροπα που είχαμε χθες το βράδυ, με πραγματικά πολύ σκληρές εικόνες να βλέπουμε ένστολους σε αντιπαράθεση και μέσα και έξω από το κτίριο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επί μια μισή ώρα το ηλιοφόρος Κηφισίας, το ρεύμα προς Αθήνα, είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν τρεις εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν και στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και 12 αστυνομικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Να πούμε σε ό,τι αφορά τη σημερινή συγκέντρωση ότι η αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους διαβεβαίωσαν ότι θα στηρίξουν τον αγώνα τους. Ενώ πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι αποδέχτηκαν την πρόταση Κικίλια για συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη στο Υπουργείο με σκοπό να βρεθεί κάποια λύση στο σοβαρό πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Θρήνος και οργή στην Ισπανία. Περισσότεροι από 200 είναι οι νεκροί. Πολίτες, σωστικά συνεργεία και δεκάδες εθελοντές δίνουν μάχη για να βρουν τους αγνοούμενους. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παλεύουν μέσα στη λάσπη χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εικόνες στις πληγήσεις περιοχές θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Ισοπεδωμένες γειτονιές καλυμμένες από τη λάσπη. Εξαντλημένοι σωματικά και ψυχικά άνθρωποι που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και να μαζέψουν ό,τι απέμεινε όρθιο. Οι σωροί μεταφέρονται στα πρόχειρα νεκροτομεία που έχουν στηθεί. Η οργή και ο πόνος ξεχυλίζουν, καθώς οι κάτοικοι δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για τον εφιάλτη που σάρωνε ήδη τον τόπο τους και νιώθουν αβοήθητοι. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Όλες οι εξελίξεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας!